χειροπέδες σε δύο νεαρά πρόσωπα φόρεσε η αστυνομία στην Πάφο για υπόθεση κλοπής από πρατήριο καυσίμων στην Τίμη. Πρόκειται για δύο Ελληνοκύπριους 23 και 26 χρόνων, οι οποίοι σύμφωνα με τα όσα κατέγραψαν οι κάμερες του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, μπήκαν στο πρατήριο χθες τα ξημερώματα και αφού αφαίρεσαν από αντλίες μεγάλη ποσότητα μηχανέλαιων, τράπηκαν σε φυγή για να συλληφθούν λίγο αργότερα. Εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 26 και 23 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι συνελήφθηκαν χθες βάσει δικαστικών ενταλμάτων. Ετέθηκαν υποκράτηση για δικήματα συνωμοσίας του διαβάθμισης αποκύματος, διάρκειας αποθήκης και κλοπής. Σύμφωνα με την αστυνομία, η αξία των μηχανέλαιων ανέρχεται στις 15.000 ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες παρέδωσαν στις αρχές μηχανικά λάδια μικρότερης αξίας και ισχυρίστηκαν ότι μόνο αυτά απέσπασαν από το πρατήριο. Και οι δύο οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο διέταξε την κράτησή τους για τρεις ημέρες.